Δημοκρατικού Ναγερμού. Ευθύμιο Δίπλαρο. Καλό μεσημέρι, κύριε Δίπλαρε. Καλό μεσημέρι, αγαπητή Στέλλα. Καλό μεσημέρι και στου τελευταίου σα. Θέλω να μου πείτε, κύριε Δίπλαρε, η ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού. Είδαμε την ανάρτηση τη κυρία Ανίτα Δημητρίου. Ήταν έτσι έντονη. Τι το περιμένατε, ότι τελικά ο κύριο Πελεκάνο θα πάει με το ΛΑ? Θα το σχολιάσω και αυτό. Ναι. Θα το κάνω ένα σχόλιο όμω σε αυτό το οποίο έχει πει ο κύριο Παπαγιάννη, λέγοντα ότι έχουν βρει κοινά σημεία, λέει, με τον κύριο Πελεκάνο. Και ρωτώ με αυτά τα κοινά σημεία πριν 15-20 μέρες, όταν ο αγαπητός ο Μάριος έθετε υποψηφιότητα για να είναι στο ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Συναγερμού για τις ευρωεκλογές και απέτυχε. Δεν υπήρχαν τα κοινά σημεία και βρέθηκαν μετά από το αποτέλεσμα για το ψηφοδέλτιο των ευρωεκλογών. Ξέρετε, νομίζω γελάει και το Παρδαλό Κατσίκι ακούγοντας όλα αυτά τα που έχουν ακουστεί προλίγου. Μιλάει το ΕΛΑΜ για ευρωπαϊκό χαρακτήρα, μα το ΕΛΑΜ με τις θέσεις του που είναι καταγεγραμμένες, που ποτέ δεν πίστεψε, όπως και το ΑΚΕΛ, στην πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την πορεία, τη μεγάλη πορεία προς την Ευρώπη. Κύριε Δίπλαρε, κύριε Δίπλαρε. Και θα έρθω στο σχολιασμό αυτό, αγαπητή Στέλλα. Θα έπρεπε να είχαμε διδαχθεί όλοι από τον ιδρυτή αυτής της παράταξης, τον Γλαύκο Κληρίδη. Και θα έπρεπε όταν είμαστε σε αυτή την παράταξη να δίνουμε και όχι μόνο να παίρνουμε από αυτόν τον κόσμο, τον υπέροχο κόσμο του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο οποίος παρακολουθεί αυτές τις μέρες ένα θέατρο του παραλόγου. Από εκεί και πέρα ο καθένας είναι, η δημοκρατία έχουμε και ο καθένας μπορεί να πάρει τις αποφάσεις του. Μιλήσατε όμως με τον κύριο Πελεγάνο, κύριε Δίπλαρε, μιλήσατε? Ναι, έχω μιλήσει. Ωραία, και? Και αυτά τα οποία έχει αναφέρει ως δικαιολογίες πόρο απέχουν από την πραγματικότητα. Μάλιστα. Κύριε Δίπλαρε, θεωρείτε ότι είναι αποτυχία της υφιστάμενης ηγεσίας? Ακούστε με. Είναι αποτυχία της υφιστάμενης ηγεσίας η συσχώρηση ενός τέτοιου στελέχους του Δημοκρατικού Συναγερμού στο ΛΑ? Μα είναι αποτυχία της ηγεσίας το γεγονός ότι ο κύριος Πελεκάνος έθεσε τον εαυτό του ενώπιον των μελών του πολιτικού γραφείου και δεν επιλέγηκε για μερικούς ψήφους να είναι στο ευρωψηφοδέλτιο. Και αν ήταν στο ψηφοδέλτιο σήμερα των ευρωεκλογών, θα ήταν υποψήφιος με το ΕΛΑΜ? Άρα ποια είναι η αποτυχία της ηγεσίας? Ρωτώ, αν το πολιτικό γραφείο επέλεγε τον κύριο Πελεκάνο για 5 ψήφους που δεν επέλεγε και ήταν στο ψηφοδέλτιο των ευρωεκλογών με το Δημοκρατικό Συναγερμό, πού θα ήταν? Θεωρείτε ότι είναι κίνηση πικρίας από πλευράς του κ. Πελεκάνου? Είναι ξεκάθαρο ότι είναι κίνηση πικρίας. Είναι ξεκάθαρο ότι με τέτοιου είδους κίνηση το μόνο που κάνουμε είναι να ρίχνουμε νερό στο μήλο του ΑΚΕΛ και να προσπαθούμε να φέρουμε το Δημοκρατικό Συναγερμό δεύτερη πολιτική δύναμη για να θεωρήσουν κάποιοι ότι έχει αποτύχει είτε η πρόεδρος είτε η πολιτική ηγεσία. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Τώρα θα διαγραφεί ο κ. Πελεκάνος προφανώς. Έχει ήδη διαγραφεί ο κ. Πελεκάνος, αγαπητή Στέλλα. Δεν από αναμέναμε. Πότε? Από την ώρα που ξεκίνησε να συνομιλεί μαζί με το ΕΛΑΜ και δεν διέψευδε το παραμικρό και που όλοι θα έπρεπε να σκεφτούμε τις χιλιάδες των μελών του Δημοκρατικού Συναγερμού που πέρασαν τόσες δυσκολίες, που και αυτοί έχουν πικρίες. Αλλά μάλιστα, να σας πω και κάτι άλλο. Όλες αυτές οι χιλιάδες είναι που θα εργαστούν, που είναι ασπίδα προς τον πόλεμο που διεξάγεται ενάντια στο Δημοκρατικό Συναγερμό. Ναι. Γιατί έχουν αντιληφθεί όλοι τι συμβαίνει και το τι γίνεται σήμερα απέναντι. Και το δίλημα είναι ένα. Αν θέλουμε το Δημοκρατικό Συναγερμό να μην είναι πρωταγωνιστική δύναμη και να είναι η δεύτερη πολιτική δύναμη στον τόπο στις εκλογές, με τις πράξεις τους κάποιοι δείχνουν πλέον ξεκάθαρα ποιος είναι ο στόχος. Λοιπόν, κύριε Δίπλαρε, ένα τρίμερο που έρχεται μπροστά είναι τρίμερο έτσι για τροφή, για σκέψη και για την ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού. Καλό σας τρίμερο, σας χαιρετώ, θα τα πούμε από εβδομάδα.